Γεια σας, καλημέρα. Μιλώντας νωρίτερα με έναν άνδρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον πύραρχο, τον κύριο Θεοφιλόπουλο, μας έλεγε ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Καταρχήν έχουν ελεγχθεί τα δύο μέτωπα στα δυτικά του νησιού και έχουν περιορίσει σχεδόν εξ ολοκλήρου την πυρκαγιά εκεί στο κιτ της Μόριας. Η εικόνα που έχετε εσείς ποια είναι? Κοιτάξτε, καταρχήν να σας ενημερώσω ότι βρίσκομαι σε καραντίνα, διότι έχω έρθει σε επαφή με έναν διαγνωστέντα με κορονοϊό και κατά συνέπεια έχω απομονωθεί. Από εκεί και πέρα, όλα τα στελέχη βρίσκονται επί τοπίος και η εικόνα που έχουμε ότι η πυρκαγιά ελέγχεται. Το θέμα είναι ότι οι 12.500 μετανάστες έχουν εξέλθει στις οδούς, έχουν πολύ πάει προς την πόλη και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Έχετε εικόνα εσείς τώρα για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα εκεί? Υπήρξαν χθες διάγνωση για 35-36 μετανάστες ως πάσχοντες εκ του κορονοϊού, προσμηθέντες, και από εκεί ξεκίνησε η μια τάση φυγής από το στρατόπεδο για να ξεφύγουν από την ασθένεια. Και από εκεί υπήρξαν μεταξύ τους φασαρίες, υπήρξε πυρκαγιά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ήταν κάτι οργανωμένο, πιστεύετε? Όχι, δεν ήταν αυτό. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα τις επόμενες ώρες. Πρώτον, να δούμε πού βρίσκονται αυτοί οι 13.000 άνθρωποι, γιατί έχουν διασκορπιστεί γύρω-γύρω και τι θα γίνει με αυτούς, έτσι, πού θα μείνουν, ποιος θα κάνει τις πρώτες ανάγκες. Είναι τραγική κατάσταση. 12.000 άνθρωποι στον δρόμο και όλοι οι κάτοικοι να φοβούνται ακόμη και τη διάδοση του κορονοϊού. Διότι, σας είπα, 35 διαγνώστηκαν, μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι. Είναι αυτοί που μπορεί να μεταφέρουν την ασθένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς μας είπατε είστε καραντίνα. Από χθες το απόγευμα μπήκα σε καραντίνα, διότι έφτασα σε επαφή με κάποιον χθες στην περιφέρεια, στο γραφείο. Αλλά τώρα θα κάνουμε μια σύσκεψη τώρα σε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε. Α, από το γραφείο έχετε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσείς προσωπικά καλά, να μην έχετε κανένα θέμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, γιατί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είχε συνεργασία μαζί του και υπήρξε θέμα. Και μου ζητήθηκε από τις υγειονομικές αρχές να παραμείνω απομονωμένος. Κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, και υπομονή. Και όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει τότε. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχη. Ευχαριστούμε.